Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα στην τηλεόραση του Ακρίτα. Να προχωρήσουμε γρήγορα και να καλησπερίσω και τον Σωτήρη του Παρακτάρη, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα σχεδόν δίπλα μου δηλαδή. Καλησπέρα, Βαγγέλη, σε διπλανό στούντιο είμαστε. Καλησπέρα, αλλά, για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Να πούμε ότι αύριο το πρωί θα είναι στην 13η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Άρα θα έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί θα δώσει δηλώσεις και ίσως να δεχθεί και ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς δεν προλάβουμε να ρωτήσουμε στους ανθρώπους που μας ενημερώσανε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δεχθεί και κάποιες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Σίγουρα έχουμε να πούμε αρκετά και σημαντικά να το ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει τον τόνο της κοινωνίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς το Βερολίνο, λέγοντας ότι κρίνεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα τελευταία 24 ώρα σε αυτή τη σύνοδο που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της αλλά και κατά μόνας και στην Τουρκία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι πιάνουν τον σφιγμό, πιάνουν την βούληση του συνόλου του ελληνικού λαού. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και κατά πόσον δεν θα είναι δηλώσεις, αλλά αυτά θα μετουσιωθούν σε πολιτικό έργο και πολιτικές αποφάσεις στην Σύνοδο του Βερολίνου. Τώρα, να προχωρήσουμε γρήγορα στην πρώτη μας σύνδεση, η οποία θεωρώ ότι είναι από τις πλέον σημαντικές, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, και είναι θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον βουλευτή Εύρου, τον Σταύρο τον Κελέτσι, ο οποίος γεννήθηκε το 1965 στην Αλεξανδρούπολη, όπου ζει με την οικογένειά του. Είναι παντρεμένος με την Όλγα Μπίκου και έχουν 4 παιδιά, την Κωνσταντίνα, τον Δημήτρη, τον Αλέξη και τον Μανώλη. Είναι δικηγόρος, σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μιλάει αγγλικά, εργάστηκε ως ειδικός συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διατέλεσε μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΕΔ, ως υπεύθυνος ιδεολογικού και πολιτικού σχεδιασμού, με πρόεδρο τον Κωστή Χατζηδάκη και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Υπηρέτησε την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως Ομαρχιακός Σύμβουλος Εύρου την περίοδο 1994-1998. Το 2007 η Νομαρχιακή Παράταξη Συνεργασία για τον Τόπο μας, της οποίας ήταν επικεφαλής ως υποψήφιος νομάρχης, ήρθε πρώτη στον Εύρο με ποσοστό άνω του 50%. Πλην όμως δεν εξελέγει λόγω του εκλογικού συστήματος και του αποτελέσματος των ομών Ροδόπης. Θήτευσε βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας και κατά την περίοδο 2004-2009. Μετέχει σε επιτροπές όπως είναι η Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης, η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, και φυσικά ήταν και στην Επιτροπή όπου ολοκλήρωσε τις εργασίες της, στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί λέμε το βιογραφικό αλλά και τη συμμετοχή του κύριου Σταύρου Κιλέτσι σε όλες αυτές τις επιτροπές, γιατί είναι πρώτη φορά τον οποίο φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, και επίσης μόλις είδανε την προαγγελία αυτής της σύνδεσης, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού ζητήσανε να μάθουν ποιος είναι ο Σταύρος ο Κελέτσης. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε υποχρέωση να δώσουμε το βιογραφικό του και να πούμε ποιος είναι ο Σταύρος ο Κελέτσης. Αγαπητέ κύριε Βουλευτά, γεια σας από την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα και την τηλεόραση του Ακρίτα. Καλησπέρα. Εμείς συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια και ευτύχεια... Θεατές, ακροατές. Εγώ ευτύχησα πάρα πολλά χρόνια να σας γνωρίζω δημοσιογραφικά αλλά και σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο και οι εντυπώσεις, η επίγευση αυτής της γνωριμίας είναι μόνο θετική μέχρι τώρα, αγαπητέ κύριε Κελέτσι. Να είστε καλά. Όμως στα ερωτήματα.
Πέστε μου, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι το σημερινό έργο της κυβέρνησης όταν έχει δύο πολύ σημαντικές, πέραν της οικονομίας, που αυτή είναι η τρίτη καυτή πατάτα την οποία κρατάει στα χέρια της σημερινή κυβέρνηση. Η πρώτη είναι οι σχέσεις της Αθήνας με τις Βρυξέλλες, Παύλα, Βερολίνο και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο πολιτικό γίγνεσθε, το οποίο ήθελε να διαμορφωθεί στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και του Αιγαίου. Το δεύτερο φυσικά είναι το μεταναστευτικό και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ο κοροναϊός, Παύλα, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Σας δίνω τρία σημαντικά πρώτα ερωτήματα για να μπορέσετε εσείς να τα αναπτύξετε και εμείς φυσικά θα περιμένουμε και θα καταγράφουμε τις όποια κότερα ερωτήσεις έχουν να κάνουμε στη συνέχεια. Πράγματι, η κυβέρνηση αυτή κλήθηκε να διαχειριστεί τεσσάρων ειδών μεγάλες κρίσεις. Όπως τα είπατε κι εσείς, η μία έχει να κάνει με την οικονομία. Και αυτή τα βάζω χρονικά, γιατί με το που αναλάβαμε θα έπρεπε να κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να ανατάξουμε την οικονομία. Και πράγματι τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Προέκυψε το μεταναστευτικό, το οποίο όπως γνωρίζετε ήταν ένα μεγάλο θέμα, διότι δώσαμε κυριολεκτικά μάχη στον Εύρο για να κρατήσουμε τα σύνορά μας άθικτα, ανέπαφα και το καταφέραμε. Τελικά, το κύριε, τρίτο θέμα... Κύριε Βουλευτά, τελικά κύριε Βουλευτά, έχει σύνορα η Ελλάδα και Χερσαία αλλά και Θαλάσσια, γιατί είχαμε μπερδευτεί το τελευταίο διάστημα. Ασφαλώς και έχει. Τα σύνορα είναι και θαλάσσια για όσους δεν το ξέρουν. Λοιπόν, προέκυψε η πανδημία του κορονοϊού, όπου κατά κοινή ομολογία στην πρώτη φάση τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και αυτό το λέμε όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά το αναγνωρίζουν και στο εξωτερικό χώρες και οργανισμοί, και βέβαια είχαμε και την έξαρση των εθνικών μας θεμάτων πέραν όλων των άλλων. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τούτη την ώρα ταυτοχρόνως και παράλληλα τέσσερις μεγάλες διαφορετικού είδους κρίσεις. Πρέπει να πούμε, για να τα πάρουμε όλα αν θέλετε με τη σειρά, γιατί μου είπατε να τα θίξω όλα, είναι πάρα πολλά. Στην οικονομία είχαμε ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο και πράγματι είχαμε καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να αναστρέψουμε το κλίμα. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά βγήκε στις αγορές και δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο. Δυστυχώς όμως προέκυψε η πανδημία του κορονοϊού, η οποία είχε κυρίως, πέραν του υγειονομικού θέματος που μας αφορά πρώτιστα, που είναι το θέμα της υγείας των πολιτών και της κοινωνίας, είχε και τεράστιες οικονομικές συνέπειες, τεράστιες συνέπειες στην οικονομία. Αυτές τις συνέπειες έπρεπε η κυβέρνηση να τις επουλώσει ταυτόχρονα με την εξέλιξη της πανδημίας. Πράγμα που έγινε και γίνεται ακόμη και τώρα. Κάθε μέρα ανακοινώνει η κυβέρνηση μέτρα προστασίας και ενίσχυσης των ομάδων που πλήττονται από τον κορονοϊό και από την μη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι. Ταυτοχρόνως μας προέκυψε το μεταναστευτικό, όπου αντιλαμβάνεστε ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα είχαμε επικεντρώσει όλες μας τις δυνάμεις στο να αμυνόμαστε ως χώρα απέναντι σε μια οργανωμένη από τη γείτονα χώρα επίθεση στην ουσία, με διαφορετικό, όχι με όπλα αλλά διαφορετικού τύπου επίθεση. Οι ειδικοί την ονομάζουν υβριδιακό πόλεμο αυτό το πράγμα. Έτσι. Υπάρχει μια ορολογία. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί καταφέραμε να αντισταθούμε πραγματικά και να μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μπορώ να πω ότι εφνιδιάσαμε την γείτονα χώρα, γιατί ίσως πίστευε ότι με το πρώτο ντου, ας μου επιτραπεί ο όρος, εμείς θα είχαμε ανοίξει τα σύνορα και χιλιάδες μεταναστών θα είναι εντός της χώρας και από εδώ θα προσπαθήσουν να φύγουν στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα δε το... Είχανε λάθος πληροφόρηση, κύριε Βουλευτά. Γιατί πιστεύανε ότι η καθαρά Δευτέρα ή η Κυριακή της Αποκριάς θα ήταν ένα τριήμερο ραστόνης για την ελληνική διοίκηση και για τις δυνάμεις καταστολής, όπως είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική αλλά και ο στρατός, και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα οποία θέλανε. Κάτι αντίστοιχο αντιμετωπίζουμε και μέχρι σήμερα με τους λαϊκισμούς, τους οποίους βλέπουμε
όχι μόνο από τον χορό τον οποίο σέρνει ο πρωτοχορευτής της Ανατολής, ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά και η περί αυτών του στενού του πυρήνα ή τέλος πάντων της στενής επιρροής της τουρκικής προεδρίας, οι οποίοι συνεχώς προκαλούν το περιδικαίο αίσθημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό κατορθώσατε να το δώσετε να το καταλάβουν ως κυβέρνηση και η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες που ελέγχουν τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά αυτήν πρέπει, την περιοχή. Πρέπει πάνω στο θέμα του μεταναστευτικού να πω ότι πράγματι ένας συνδυασμός κινήσεων, πρώτον το γεγονός ότι η χώρα κράτησε άμυνα με την γενναία προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας, του στρατού μας, των συνοριοφυλάκων μας και του λιμενικού στη θάλασσα, καταφέραμε να αποτρέψουμε καταρχήν την επιχείρηση αυτή. Δεύτερον, σε επίπεδο διπλωματικό να σας θυμίσω ότι κινήθηκε η χώρα πολύ γρήγορα και ο Πρωθυπουργός επιτόπου και εν θερμό επισκέφθηκαν τον Εύρο οι κορυφαίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επικεφαλής των κορυφαίων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό πρέπει να σας πω στη συνάντηση που έγινε στις Καστανιές και στις ανακοινώσεις που έγιναν εκεί, ήταν πρωτοφανές να βρίσκεται όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά σε ένα σημείο της χώρας και να έχει επιτόπου ενημέρωση για ένα θέμα που ήταν σε εξέλιξη. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Έκτοτε πρέπει να πούμε και τους μήνες που πέρασαν έχουμε πάρα πολλές θετικές εξελίξεις στο θέμα. Πρώτα απ' όλα έχει ενισχυθεί η άμυνά μας σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Γνωρίζετε ότι έχουν γίνει 800 προσλήψεις συνοριοφυλάκων και θα συνεχιστεί αυτή η κίνηση με προσλήψεις νέων συνοριοφυλάκων. Αυτοί ήδη έχουν βγει από τις σχολές και τώρα τοποθετούνται. Πρέπει να πω δε ότι και σε υλικοτεχνική υποδομή έχουμε προχωρήσει στην ενίσχυση με πολύ σύγχρονα μέσα ελέγχου των πάντων και κυρίως των συνόρων μας, της κίνησης από την απέναντι πλευρά, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αλλά βλέπουμε και κάποια αποτελέσματα. Χτες μιλούσα με τον κύριο Αθανασίου που είναι πρώην υπουργός βουλευτής της Μυτιλίνης και μου έλεγε ότι είναι θεαματικά τα αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα στη Μυτιλίνη. Ήδη από τους 21.000 που ήταν το καλοκαίρι μεταναστών καταγεγραμμένοι στο νησί, σήμερα είναι 9.000. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε και μία πτώση του αριθμού γιατί έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες εξέτασης των περιπτώσεων, των αιτήσεων των μεταναστών. Και βέβαια το πρόβλημα συνεχίζεται. Μάλιστα μου είπε ότι προχθές είχαμε μία νέου τύπου ενίσχυση με Σομαλούς αυτή τη φορά που οργανωμένα το τουρκικό κράτος τους δέχεται, λέει, υπό την ομπρέλα μιας ΜΚΟ, ακόμη με αεροπλάνα προσγειώνονται στην Κωνσταντινούπολη, τους βγάζουν εισιτήρια, τους προσγειώνουν εκεί η ΜΚΟ αυτή, τους έχει υπό την προστασία της, τους παραλαμβάνει το κράτος, το τουρκικό, και τους διοχετεύει στα παράλια. Και από εκεί περάσανε αυτές οι περιπτώσεις στη Μυτιλίνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα, συνεχές, διαρκές, το οποίο όμως αντιμετωπίζουμε, πιστεύω, με επιτυχία. Υπήρξε κάποια στιγμή μια ταλάντευση ως προς την πολιτική μας, από εκεί και πέρα όμως πάρθηκαν αποφασιστικά μέσα και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε αποτελέσματα. Τώρα, αυτό συνοδεύεται βέβαια... Κύριε Κυλέτση, πριν προχωρήσουμε λίγο σε αυτό το θέμα ή αλλάξουμε θέμα, θέλω να σας πω το εξής. Θα πρέπει όμως όλοι αυτοί οι Σομαλοί, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί, από την ακτή του Ελεφαντοστούν οι Βορειανοί ή οι Μαροκινοί, θα πρέπει όμως να επιστρέψουν στις χώρες τους. Είπατε από αρμοστία του ΟΗΕ, δεν βλέπω να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε όμως εμείς και ως Ελλάδα, αυτό ως έναν αστερίσκο αν το θέλετε, ως Έλληνες, να δεχόμαστε ότι το 25% των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής είναι αλλοδαποί, όπου κάποιοι από αυτούς, ίσως λιγότεροι, ίσως περισσότεροι, ίσως κάποιοι, να μην είναι καταγεγραμμένοι σε κανένα κατάστοιχο της ελληνικής πολιτείας. Αυτό θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή η σημερινή κυβέρνηση, τηρουμένου των αναλογιών και ιεραρχώντας τα ζητήματα που θα πρέπει να λύσει. Το λέω ως μια υποσημείωση. Ασφαλώς, η χώρα
είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις διεθνείς συνθήκες σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Αυτό είναι δεδομένο και τους σεβόμαστε και τους τηρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάσσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα. Και με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε τελευταία και που άρχισε να εφαρμόζεται πλέον και να έχει και αποτελέσματα, νομίζω είναι προφανές ότι είμαστε σε μια άλλη γραμμή, εν πάση περιπτώσει, από αυτήν που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι σαφέστατο, ότι η χώρα έχει αλλάξει πολιτική στο θέμα αυτό. Τώρα, βέβαια, εκτός από το θέμα αυτό, γιατί θέσατε και τους τέσσερις άξονες, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη τα εθνικά θέματα. Και βέβαια, τα εθνικά θέματα είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο σοβαρά από πλευράς ασφάλειας και είμαστε τώρα ακριβώς στην περίπτωση, ξεκινάει τώρα, τώρα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής, όπου η Ελλάδα θα θέσει για μια ακόμη φορά, σε συνέχεια της προηγούμενης Συνόδου, το θέμα της λήψης κάποιων μέτρων και της εκπομπής ενός σήματος προς την πλευρά της Τουρκίας ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί και να ακολουθήσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Από ό,τι πληροφορήθηκα λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και τη σύνδεση, ο Γάλλος πρόεδρος, καθώς εισερχόταν στη Σύνοδο Κορυφής, έκανε μία δήλωση πολύ σκληρή και υποστηρικτική για τα ελληνικά συμφέροντα, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει να καταλάβει στην Τουρκία ποιες είναι οι υποχρεώσεις της. Βεβαίως ξέρουμε ότι δεν είναι όλες οι χώρες αυτή τη γραμμή. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Γερμανίας υπάρχει μία άλλη προσέγγιση και την ακολουθεί και ένα άλλο γκρουπ χωρών για δικούς του λόγους. Πιστεύουμε όμως ότι θα δοθεί μία σκληρή μάχη. Ο στόχος είναι να δοθεί αυτό το σήμα προς την άλλη πλευρά και κυρίως αυτό που είπε και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης, ότι εδώ κρίνεται και η αξιοπιστία της Ευρώπης πλέον, διότι στην προηγούμενη σύνοδο είχαμε μιλήσει για μέτρα τα οποία και κυρώσεις στην περίπτωση που η Τουρκία δεν ακολουθήσει τους διεθνούς κανόνες. Πράγμα το οποίο πράγματι δεν έγινε. Άρα αν η Ευρώπη είναι συνεπής θα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας αυτή την ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω ο Σωτήρης ο Μπαϊρακτάρης ήθελε κάποια ερώτηση να σας κάνει. Καλησπέρα σας κύριε Κελέτση. Καλησπέρα. Ο Μπαϊρακτάρης. Ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ή προσφυγικό, γιατί έχει και τα δύο, τους δύο. Έχει δύο διαστάσεις. Έχει όμως δύο διαστάσεις και θα πρέπει να σεβαστούμε και τις δύο στο μέτρο που είναι ορισμένες σωστά. Πιστεύω ότι προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Είμαι κοινωνιολόγος εγώ. Λοιπόν, και οριοθετούνται απόλυτα, ξέρετε εσείς, τα δικά σας κριτήρια, τα της επιστήμης σας, αλλά και από την νομοθεσία που, και την καινούργια νομοθεσία που δημιουργήσαμε, αλλά και την προηγούμενη, υπάρχει ένας σαφέστατος διαχωρισμός. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε βέβαια, σε τι ποσοστό έχουμε παράνομους μετανάστες, αν τυχόν υπάρχουν κάποιοι ολίγοι νόμιμοι μετανάστες, με χαρτιά δηλαδή κανονικά, που έχουν αιτηθεί να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, και σε τι ποσοστό συμμετέχουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, διότι όλα αυτά καθορίζονται, πρέπει να τα ξέρουμε καλά, δηλαδή τι είναι, σε τι ποσοστό άνδρες, σε τι ποσοστό γυναίκες και ηλικιακά θα μπορούσαμε να... Αυτά βέβαια είναι περισσότερο θέματα μελέτης της επιχείρησης, αλλά λέω, είναι αυτό που ξέρουμε κάτω είναι ότι οι πρόσφυγες είναι το μικρότερο ποσοστό σε κάθε περίπτωση από τους οικονομικούς μετανάστες, έτσι. Και είναι ελάχιστοι, πάντως είναι μειονότητα αυτοί οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διεθνείς συνθήκες για να πάρουν την ταυτότητα του πρόσφυγα, του πολιτικού πρόσφυγα. Σε τι ποσοστό επί του συνόλου των μεταναστών και των προσφύγων έχουν καταφέρει κάποιοι να πάρουν άσυλο?
Πώς είναι? Νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν είμαι σίγουρος να σας πω ακριβώς αριθμούς, αλλά είναι νομίζω ένα πολύ μικρό ποσοστό. Οι υπόλοιποι επαναπροωθήθηκαν ή προωθήθηκαν στην ενδοχώρα? Στην Ελλάδα δηλαδή, μέσα σε άλλα. Κοιτάξτε, για τους υπόλοιπους. Αυτό ήταν και ένα σημείο όπου υπήρξε έντονη αντιπαράθεση όταν ψηφίζαμε τον καινούριο νόμο με την πλευρά της αντιπολίτευσης, διότι εμείς προβλέπαμε ότι αυτοί θα παραμείνουν, όχι βέβαια κρατούμενοι, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια ελεγχόμενη κατάσταση όπου δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι την επιστροφή τους, μέχρι δηλαδή να δρομολογηθούν οι διαδικασίες της επιστροφής, οι οποίες προβλέπονται εκεί όπου προβλέπονται, έτσι. Από όσοι δεν παίρνουν χαρτιά και είναι πραγματικά ικανοποιούν δηλαδή τις προϋποθέσεις ώστε να έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα, αυτοί μετά προς την ενδοχώρα, διότι πλέον αυτοί είναι ελεύθεροι να μετακινηθούν και περαιτέρω μέσα στην Ευρώπη, όχι να μείνουν μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Γκυλέτση, είστε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή. Ο νευραλγικός τομέας της ελληνικής ανάπτυξης λέγεται οικονομία. Ξεκινάμε και σταματάμε στο θέμα της οικονομίας, γιατί όλα από εκεί εκπορεύονται και όλα εκεί καταλήγουν τελικά. Πριν πάμε όμως στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, την Διακομματική Επιτροπή για το θέμα της οικονομικής ανάταξης της Θράκης, επίσης εσείς είστε και στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Νησιωτικές περιοχές με τα δικά τους διακριτά προβλήματα επικοινωνίας, διαβίωσης, ανάπτυξης οικονομικής υπάρχουν στα νησιά, όπως επίσης και των ορεινών και ίσως κάποιων μειονεκτικών περιοχών. Και λέω ίσως κάποιων, γιατί όλες οι περιοχές δεν είναι και μειονεκτικές. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη όμως σημασία είναι ότι έχετε και μία αντίληψη για την ομογένεια. Μας βλέπει η ομογένεια, βλέπετε ότι είμαι σχημένος κάτω γιατί παίρνω μηνύματα. Μας βλέπει η ομογένεια τώρα, έχουμε μπει στο πρωινό, τουλάχιστον στην Ανατολική Ακτή. Είμαστε στο ξημέρωμα της άλλης πλευράς της ομογένειας, γιατί η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος είναι το Σίδνεϊ. Λοιπόν, πώς πιστεύετε εσείς ότι θα μπορέσετε να κλείσετε αυτές τις φωνές οι οποίες λένε ότι περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να πάρει πραγματικά σοβαρά μέτρα για την ψήφο των ομογενών, όπου θα συμμετέχουμε στο ελληνικό γίγνεσθε, που πολλές φορές έχω θέσει αυτό το ερώτημα, ναι, να προχωρήσετε να συμμετέχετε στο πολιτικό γίγνεσθε, αλλά υπάρχει και μια μόνιμη, αν θέλετε, επίγευση, εποδός επίσης, που είναι η οικονομική ανάταξη και η οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ήδη ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Θράκη παλαιότερα, έκανε το Ταμείο Βοηθείας του Στόλου νούμερο 2, Αβέροφ νούμερο 2. Μιλάω για τον κύριο πρόδρομο Εφετζόγλου, ο οποίος ήδη έχει φτιάξει ένα πολύ μεγάλο πυρήνα για να μαζευτούν χρήματα για τη βοήθεια του ελληνικού στόλου. Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα μπορέσει να βοηθήσει η κυβέρνηση ούτως ώστε να υπάρχει σύνθεση δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι με την ομογένεια και με τους Έλληνες της Διασποράς έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση κατά την περίοδο την προηγούμενη που θήτευσα βουλευτής, διότι τότε ήμουνα στην Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού. Βέβαια δεν είμαι τώρα, αλλά και είναι κάτι που με λύπησε το ότι δεν είμαι σε αυτή τη θητεία μου, σε αυτή την Επιτροπή, αλλά έπρεπε να γίνει και μια ανακύκλωση και να πάνε και άλλοι συνάδελφοι. Και παρακολουθούσα για πάρα πολλά χρόνια τα θέματα της ομογένειας. Πρέπει να πούμε ότι ήδη
με τον εκλογικό νόμο που κάναμε και με την αναθεώρηση που κάναμε στο Σύνταγμα, δώσαμε τη δυνατότητα να κάναμε ένα πρώτο βήμα στο να ψηφίζουν Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βεβαίως δεν είναι πολύ γενναίο αυτή την ώρα, είναι όμως ένα πρώτο βήμα, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπήρχε συμφωνία από τις πολιτικές δυνάμεις για το αν θα πρέπει να γίνει αυτό και σε ποιο βαθμό θα έπρεπε να γίνει. Υπήρχαν ενστάσεις από κάποια κόμματα, το ΚΚΕ τελικώς και αυτό προσχώρησε στην άποψη, αλλά φτάσαμε σε ένα ελάχιστο, το ελαχιστότατο σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, ενώ η κυβέρνηση ήθελε να πάει ακόμη περισσότερο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δεχτούμε και την επιστολική ψήφο, κάτι το οποίο τελικώς δεν έγινε δεκτό, υπήρχαν αντιρρήσεις και είναι ένα θέμα που ξέρετε ότι και στην Αμερική ρίζουν ακόμη. Ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι εξαιτίας της επιστολικής ψήφου έχασε τις εκλογές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άσχετο. Δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού, καταρχήν σε αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στη χώρα, να ψηφίσουν από τον τόπο της κατοικίας. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Φυσικά, εμείς το ιδεατό θα είναι να δώσουμε σε όλους τους Έλληνες, αυτούς δηλαδή που έχουν την ελληνική ηθαγένεια, τη δυνατότητα να ψηφίζουν για την κυβέρνηση του τόπου τους. Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά αυτό θέλει μια συνένεση ευρύτερη των πολιτικών δυνάμεων και μέχρι να το κατορθώσουμε θα μείνουμε σε αυτό το πρώτο βήμα το οποίο κάναμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση με νόμο αλλά και με άλλους νόμους που πρόκειται να φέρει πρόκειται να δώσει κάποια κίνητρα για τους ομογενείς, για κεφάλαια της ομογένειας, εάν επαναπατριστούν, εάν έρθουν και επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μας πήγε πίσω και πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι, μια δικαιολογία. Μας πήγε πίσω η ιστορία του κορονοϊού, το αντιλαμβάνεστε. Διότι δεν είναι μόνο ότι έπληξε τη χώρα, έπληξε όλες τις χώρες, όλες τις κοινωνίες και βέβαια οι πολίτες τούτη την ώρα σε όλες τις χώρες έχουν και άλλες προτεραιότητες πέραν της οικονομίας. Πάντως εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε να προσελκύσουμε κεφάλαια από το εξωτερικό με πρώτα εκείνα των Ελλήνων του εξωτερικού που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα τους. Κύριε Κυλέτση, είναι πολύ σωστές οι προθέσεις της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο περιμένει και η Ομογένεια να το δει εν της πράγμαση, να νομοθετείται και να προχωράει. Υπάρχουν όμως δύο ερωτήματα. Πρώτον, μιλάμε τώρα για μια μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία έχει διανύσει 1,5 χρόνο από τη θητεία της. Έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να βελτιώσει αυτόν τον νόμο. Αυτό ζητάει τουλάχιστον η Ομογένεια. Και το δεύτερο επίσης σημαντικό το οποίο ρωτάει είναι υπάρχει η δυνατότητα από τη δημόσια διοίκηση να απορροφήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες να γίνει σύγχρονη, γιατί εδώ βλέπουμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων κάποιοι στη δημόσια διοίκηση οι οποίοι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τους νόμους κατά πώς εξυπηρετεί τις κοσμοθεωρίες τους. Αυτό που χτίζει από τη μία μεριά η διοίκηση το χαλάει από την άλλη, το γκρεμίζει από την άλλη. Και νομίζω ότι το ξέρετε αυτό. Απλώς το μεταφέρω μόνο και μόνο γιατί είναι ερωτήματα τα οποία μου θέλουν. Νομίζω. Δεν σας άκουσα. Νομίζω ότι ο συνάδελφός σας μπορεί να σας δώσει πολύ περισσότερες εξηγήσεις σε επίπεδο σε ό,τι αφορά την αντίσταση πολλές φορές της γραφειοκρατίας και της διοίκησης με τη σκληρή έννοια του όρου απέναντι σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και σε πρωτοβουλίες που παίρνουν οι κυβερνήσεις. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Πολλές φορές τυχαίνει οι κυβερνήσεις να είναι πιο μπροστά και η γραφειοκρατία εντός εισαγωγικής να αντιστέκεται, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που τις βολεύει ή καταστάσεις που σημαίνει ότι χάνουν κάποια από τα προνόμια. Θέλουν να υπάρχει μια ακινησία για κάποιους πολλούς λόγους ή και για πολιτικούς λόγους, κομματικούς λόγους που ο καθένας μπορεί να υπηρετεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα με το οποίο ασχολείται η διοικητική επιστήμη κυρίως, αλλά και άλλες επιστήμες, και έχει να κάνει ακριβώς με την αντίσταση της γραφειοκρατίας και την λειτουργία της ως τροχοπέδι στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη. Διότι εάν έχεις μια ευέλικτη διοίκηση, αν έχεις μια διοίκηση
που αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη πραγματικότητα, που μπορεί να αντιδράσει τη σύγχρονη πραγματικότητα και να ανταποκρίνεται, σημαίνει ότι όλα προχωρούν γρηγορότερα και άρα πάμε και γρηγορότερα και προς την ανάπτυξη, βοηθάει την ανάπτυξη. Πρέπει να πούμε ότι το κράτος, και σε αυτό μας βοήθησε, ίσως είναι μια διάσταση όπου μπορούμε να βρούμε και κάποια θετικά επιπτώσεις της πανδημίας. Έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα της ψηφιοποίησης του κράτους. Βεβαίως ήταν μέσα στο σχεδιασμό μας, αλλά αυτά επιταχύνθηκαν λόγω της πανδημίας, έτσι ώστε να μπορεί το κράτος να λειτουργεί ψηφιακά και από απόσταση ο πολίτης από τη διοίκηση να μπορεί να ικανοποιεί ορισμένα από τα θέματα του. Ας πούμε, η έκδοση των πιστοποιητικών πλέον δεν χρειάζεται τη φυσική παρουσία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέτοιου λοιπόν είδους πράγματα έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει άλματα θα έλεγα μέσα στους μήνες της πανδημίας, και βέβαια υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης για έναν πλήρη εξυγχρονισμό του κράτους και της διοίκησης. Πιστεύω ότι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Ήμουνα εισηγητής, καταρχήν να σας πω, στο πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε αυτή η κυβέρνηση αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Ήταν αυτό για τη δημιουργία του επιτελικού κράτους, που ακριβώς βάζει θέτει το θέμα ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης, ποιος είναι ο ρόλος της διοίκησης, και μάλιστα είχε και μία τομή το νομοσχέδιο αυτό, αφού για πρώτη φορά προέβλεπε τη δημιουργία υπηρεσιακών γραμματέων στα Υπουργεία, που δεν θα έχουν σχέση με επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, δεν θα ανήκουν δηλαδή, δεν θα είναι πολιτικές επιλογές, αλλά θα ανήκουν στα ανώτατα επίπεδα της δημοσιοϋπαλληλίας, με σκοπό ακριβώς να απαλλαγεί η διοίκηση από κομματικές και πολιτικές επιρροές. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά θέλουν και το χρόνο για να αποδώσουν. Θέλουν κάποιο χρόνο, γιατί πρέπει, είπαμε, να ξεφύγουμε από παλιές νοοτροπίες, από μια συντηρητική έτσι αντίληψη λειτουργίας, και βέβαια πρέπει να πάμε και σε ένα βήμα παραπάνω, που σημαίνει τη χρησιμοποίηση της καινούργιας τεχνολογίας και την εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες αυτές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να μπορούν να αποδίδουν και περισσότερο. Κύριε Γκλέτση, καταλαβαίνω ότι αυτή η περίοδος δεν είναι για αυτού του είδους τους προβληματισμούς ιδιαίτερα. Ίσως για ανατροπές είναι, ίσως για αποφάσεις ρηξικέρευθρες είναι. Γιατί έχουμε την περίοδο της με ή χωρίς εισαγωγικά, αυτό επειδή πολλής λόγος γίνεται, του COVID-19 παύλα πανδημίας, όπου έχουμε την προ αυτής της εποχής κατάσταση, θα έχουμε και την μετά αυτής της εποχής κατάστασης, με όλες τις εξελίξεις οι οποίες εξελίσσονται μέσα σε αυτήν την περίοδο, την οποία διανύουμε ήδη σε δεύτερο κύμα τώρα. Πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, με το νέο υποδιαμόρφωση πλαίσιο και καθεστώς στις σχέσεις πολίτη-κράτους στη δημόσια διοίκηση, να αλλάξουν κάποια πράγματα, να τροποποιηθούν σημαντικά πράγματα? Γιατί θυμάμαι τον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή, ως υπουργός ψηφιακής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, όπου εκεί πήρε αποφάσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ τολμηρές και ταρακούνησαν αρκετά κάποιους δεινόσαυρους της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το πράγμα θα μπορέσει να μορφοποιηθεί, πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μορφοποιηθεί στη συνέχεια? Πιστεύω πως ναι. Ήδη σας είπα ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και του κράτους. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα και θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο. Παίρνει κάποιο χρόνο, γιατί θέλει και κατάλληλες γνώσεις από την πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι αυτών που υπηρετούν ήδη, άρα χρειάζεται επιμόρφωση συνεχής, αλλά και χρειάζεται και ενδυνάμωση με νέο προσωπικό που θα έχει τέτοιες γνώσεις.
Και επειδή εκεί ακόμη είμαστε δεσμευμένοι, όπως ξέρετε, από τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο των μνημονίων, δεν μπορούμε να πάμε άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού, αν και το έχουμε ανάγκη, επαναλαμβάνω, με πολύ εξειδικευμένες τέτοιου είδους γνώσεις, για να είναι και χρήσιμοι αυτοί οι καινούργιοι άνθρωποι που πρέπει να μπουν στο δημόσιο. Πέρα όμως, τομές και αλλαγές θα γίνουν σε όλο το κομμάτι του δημόσιου τομέα. Να σας πω μόνο ότι ήδη πρώτο Χριστουγέννων, αμέσως μετά τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός αρχίζει αύριο, στις 16 θα έχουμε τελειώσει, έρχεται στην Επιτροπή μας, της Δημόσιας Διοίκησης, το νομοσχέδιο που αφορά το ΑΣΕΠ. Γιατί και το ΑΣΕΠ, το οποίο καθιερώθηκε και για μένα ήταν μια τομή σε ό,τι αφορά το σύγχρονο κράτος, η λειτουργία μιας αρχής αντικειμενικής προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Παρατηρήθηκε όμως μετά, γιατί πρωτοθεσμοθετήθηκε το 1994 το ΑΣΕΠ, τώρα ήδη έχουμε κλείσει 20ετία, ας πούμε, στη λειτουργία του, έχουν παρατηρηθεί κάποιες δυσλειτουργίες, κάποιες γραφειοκρατικές αντιλήψεις και κάποιες αγκυλώσεις στη λειτουργία του ΑΣΕΠ. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια τώρα από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Ήδη έχουμε συζητήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο τα μέλη της Επιτροπής το θέμα, σε κάποιες συσκέψεις που έχουμε κάνει κτλ. Ότι πρέπει πράγματι να αποκτήσει μια ευελιξία. Σας θυμίζω ότι ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες για προσλήψεις ανθρώπων που πέτυχαν σε διαγωνισμούς του 12, ας πούμε. Και σήμερα έχουμε 20 21. Και πάμε στο 21. Λοιπόν, άρα δεν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για προσλήψεις σήμερα ανθρώπων που έχουν περάσει πριν 8 χρόνια. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πράγματι όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει αυτός ο νέος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας. Δεν αλλάζουμε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν αλλάζουμε το γεγονός ότι οι προσλήψεις θα γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια και με βασικό κριτήριο την αξιοκρατία. Αυτό παραμένει, αλλά θα γίνει σίγουρα όλη η διαδικασία πιο ευέλικτη και πιο σύντομη, έτσι ώστε να μπορεί όταν έχεις ανάγκη ως κράτος, τότε να κάνεις και τις προσλήψεις. Κύριε Κυλέτση, μήπως φταίει ότι υπάρχει ατιμορρησία, μήπως φταίει ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, μήπως φταίει ότι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν χάνονται στην πολυνομία και στους μεανδρισμούς όλων αυτών της διάχυσης της ευθύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά, θα σας πω ένα παράδειγμα, πώς λειτουργούσε η Θέμιδα, η απόδοση δικαιοσύνης και πώς λειτουργεί σήμερα. Ο νομικός μας πολιτισμός δεν εστιάζω σε καμία επαγγελματική τάξη στην απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά εκείνο που θέλω να σας πω και να σας μεταφέρω, και αν θέλετε το σημειώνετε, εφόσον το κρίνετε ότι είναι σκόπιμο ή είναι, όπως έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό, to the point, εντάξει, ότι δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση που θα έπρεπε να υπάρχει για την απόδοση του περιδικαίου αισθήματος. Και σε αυτό μπορεί να συντελούν πάρα πολύ. Αυτό το λέω ως μια γενικότερη παρατήρηση, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε την άποψή σας, αλλά ως μια γενικότερη παρατήρηση, γιατί το ερώτημά μου δεν είναι αυτό. Το ερώτημά μου είναι τι γίνεται στη συνέχεια και τι περιμένετε από την Διακομματική Επιτροπή για την Οικονομική Ανάταξη και Ανάπτυξη της Θράκης. Γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Και εσείς είστε ένας βουλευτής, μαχητής, χρόνια πολλά τώρα από όλες αυτές τις θέσεις του Εύρου, ενός νομού ο οποίος έχει τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και το δικό του Γολγοθά καθημερινά να ανεβεί ο κάθε ένας πολίτης όπου και αν βρίσκεται σε αυτό το νομό. Να κλείσω καταρχήν το προηγούμενο κεφάλαιο λέγοντας πως όλες αυτές οι παρατηρήσεις που κάνατε και για τη λειτουργία της διοίκησης και για τη λειτουργία της δικαιοσύνης είναι απραγματικές, ισχύουν, είναι βάσιμες. Θεωρώ ότι και ο χώρος της διοίκησης και ο χώρος της δικαιοσύνης απαιτούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές στη λειτουργία και στην αποτελεσματικότητά τους και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει τέτοιου είδους τομές και μεταρρυθμίσεις. Τώρα, σε το θέμα της διακομματικής για τη Θράκη. Πρέπει να σας πω
Καταρχήν θεωρώ σημαντικά δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι επιλέχθηκε να προεδρεύει σε αυτήν την επιτροπή η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι ένα στέλεχος μεγάλης πολιτικής βαρύτητος, με μεγάλη πολιτική εμπειρία και με πολύ καλή γνώση των θεμάτων της Θράκης. Και με, θα έλεγα, και με μια αποδοχή μεγάλη από την πλευρά των πολιτών της Θράκης. Το ένα είναι αυτό που δίνει και ένα ειδικό βάρος στην Επιτροπή και το γεγονός ότι συμμετέχουν μέσα ένας πρώην Πρωθυπουργός και άλλοι δύο υπουργοί, πρώην Υπουργοί Εξωτερικών, που δίνει και μία άλλη διάσταση στην Επιτροπή. Το δεύτερο σημαντικό είναι το ότι από την πρώτη στιγμή διακηρύξαμε ότι ο στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε ένα μαξιμαλιστικό, μία μαξιμαλιστική πρόταση η οποία θα λέει 100 πολύ ωραία πράγματα, τα οποία όμως τα 99 θα είναι ανέφικτα. Ο στόχος μας είναι να προτείνουμε μέτρα και δράσεις πολιτικής, όχι μιας τετραετίας, όχι προοπτικής μιας τετραετίας, αλλά περισσότερων, αλλά που να είναι όμως ρεαλιστικές οι προτάσεις αυτές, εφαρμόσιμες. Αυτό είναι το στοίχημα. Και επίσης η πρόταση που θα κατατεθεί να έχει κατά το δυνατόν τη συνένεση, αν είναι δυνατόν ο στόχος όπως τον έχει περιγράψει η κυρία Μπακογιάννη η ίδια, να έχει τη συνένεση όλων των κομμάτων που συμμετέχουν. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Πρέπει να πω ότι έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους εκπροσώπους θεσμών και φορέων στην περιοχή. Έχουμε έρθει σε επαφή αντίστροφα οι δύο υποεπιτροπές με αρμόδια υπουργεία, με υπουργεία που έχουν να κάνουν με κρίσιμους τομείς που αφορούν την περιοχή. Έχουμε μαζέψει λοιπόν αυτό το υλικό, αλλά πρέπει να σας πω, ενώ είχαμε και ένα τρίτο κομμάτι που ήταν η φυσική παρουσία μελών της Επιτροπής στη Θράκη και η συζήτηση, η άμεση συζήτηση με τους φορείς, η ζωντανή συζήτηση με τους φορείς και η ανταλλαγή απόψεων. Αυτό λόγω του COVID δεν κατέστηκε δυνατό. Ίσα που πρόλαβε μία φορά η κυρία Μπακογιάννη να έρθει στη Θράκη και να κάνει κάποιες συναντήσεις, και αυτή χωρίς συνοδεία με άλλους συναδέλφους, τη συνοδεύσαμε μόνο οι ντόπιοι βουλευτές σε κάθε περιοχή. Και πάλι όμως κάναμε καλή δουλειά, καταγράψαμε τους προβληματισμούς, τα αιτήματα, τις προτάσεις θεσμικών, φορέων, εκπροσώπων κτλ. Ίσως χρειαστεί, γιατί δεν συνεδριάζουμε αυτή την ώρα, έχει πάρθει μια απόφαση από το Συμβούλιο των Προέδρων στη Βουλή, οι διαρκείς επιτροπές να συνεδριάζουν μόνο οι διαρκείς επιτροπές και να μην συνεδριάζουν οι θεματικές επιτροπές, και αυτό λόγω του COVID. Άρα πάμε λίγο πίσω και θεωρώ ότι ίσως χρειαστεί να πάρουμε μια μικρή παράταση στο εξάμηνο που λέγαμε ότι θα παραδίδαμε μας. Δηλαδή τέλος Δεκεμβρίου κανονικά λίγοι, ίσως χρειαστεί να πάρουμε και λίγο από τον επόμενο χρόνο για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Η δουλειά που έγινε και γίνεται είναι σημαντική, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα συλλογικής εργασίας και συνεδριάσεων. Κύριε Βουλευτά και μέλος της Επιτροπής αυτής, τι απαντάτε σε κάποιους φορείς αλλά και σε αρκετούς πολίτες, μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών των παραγωγικών τάξεων, όπως μάθαμε να λέμε, και φορέων, τι απαντάτε σε αυτούς οι οποίοι λένε συνεχώς ότι ήλθον είδον και απήλθον, πάλι θα μια από τα ίδια ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, χωρίς να υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό ή πολύ σοβαρό που θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει τη μορφή αυτής της ζώσας καθημερινότητας, αυτή την χυμαζόμενη περιοχή οικονομικά που λέγεται Θράκη. Τι τους απαντάτε? Καταρχάς, το ήλθον είδον και απήλθον δεν ισχύει, διότι ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει στην κατάθεση του πορίσματος και στην υποβολή των προτάσεών μας για
κάτι για τον προγραμματισμό για το μέλλον. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος μας ήταν να έρθουμε πολύ περισσότερες φορές όλοι και να κάνουμε και κάποιες συνεδριάσεις. Είχα προτείνει εγώ στην αρχή, όταν συζητούσαμε τα διαδικαστικά, και είχε γίνει δεκτό από την Επιτροπή, να κάνουμε στις τρεις έδρες των νομών από μία θεματική συνάντηση με φορείς, όπου εκεί ο κάθε φορέας από την περιοχή του θα εξέφραζε τις προτάσεις του δημόσια. Αυτό θα είχε και μία, όσο και να το κάνουμε, θα ήταν πιο άμεσο, πιο δημοκρατικό, πιο αντιπροσωπευτικό, το να έχεις τους ίδιους τους φορείς να είναι παρόντες και οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ακούσουν και να μετέχουν στη διαδικασία. Δυστυχώς ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες με την πανδημία. Όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και μέσω της πλατφόρμας, διότι να το πούμε και αυτό, υπάρχει ανοιχτή πλατφόρμα όπου ο καθένας μπορεί, ο κάθε πολίτης, εφόσον έχει μία πρόταση, μπορεί επωνύμως να μπει και να την καταθέσει. Και να ληφθεί αυτή η υπόψη, να εξεταστεί τουλάχιστον και να ληφθεί υπόψη, εάν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ήθον ήλθον και απήλθον. Το δεύτερο, εμείς δεν είπαμε ότι ως διαμαγείας θα βρούμε μία πρόταση με την οποία θα λύσουμε τα πάντα για τη Θράκη. Δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι θα έχουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση, θα βάλουμε ένα οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα, διότι το να βάζεις στόχους, να κάνεις στοχοθεσία είναι καλό, αλλά πρέπει να βάζεις και το χρόνο ταυτόχρονα, κατά την άποψή μου. Ότι αυτό μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια, αυτό μπορεί να γίνει σε 5, αυτό μπορεί να γίνει σε 10 και σε 15. Πολλές φορές στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό. Λέμε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη όμως και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε στόχο, έτσι ώστε να είναι εφικτός τελικά και υλοποιήσιμος. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν πρώτον όλα μαζί κάποια πράγματα, και η στόχευσή μας, επαναλαμβάνω, είναι μακροπρόθεσμη, δηλαδή να δώσουμε σε μια προοπτική 20ετίας το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Εγώ είμαι αισιόδοξος με την έννοια ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου το νομό, τα παρακολουθείτε σίγουρα και εσείς, έχουμε κάποιες εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα που είναι σημαντικές. Παραδείγματος χάρη, το ενδιαφέρον που έδειξαν όμιλοι διεθνείς για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τόσα χρόνια συζητάμε η ανάπτυξη του λιμανιού, η ανάπτυξη του λιμανιού, και τώρα ήρθε η ώρα. 4 μεγάλα σχήματα διεθνή έχουν ενδιαφερθεί και ζητούν να αναλάβουν το κομμάτι της ανάπτυξης, της ιδιωτικοποίησης του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Αυτό δεν είναι ένα μικρό έργο και δεν πρέπει να το βλέπουμε ως το λιμάνι για το λιμάνι. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα πολύ περισσότερο. Σημαίνει ένα άνοιγμα και μια διασύνδεση με τις χώρες που βρίσκονται βόρεια και τις Βαλκανικές, αλλά και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης μέσω των οδικών δικτύων. Δεν είναι μόνο το λιμάνι, είναι ο σταθμός υγροποίησης, αεριοποίησης φυσικού. Όλα αυτά λοιπόν, που είναι το πάρα λιμάνι, πολύ σημαντικό, συνδυασμό με τα έργα τα ενεργειακά επάνω που γίνονται. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε δύο αγωγούς, έχουμε τον LNG, του υγροποιημένου, το σταθμό υγροποιημένου αερίου. Αυτά όλα θα λειτουργήσουν αναπτυξιακά για το σύνολο της περιοχής. Και πρέπει να τα βλέπουμε όχι ως ένα έργο αυτόνομο το καθένα ξεχωριστά. Το λιμάνι θα χρειαστεί ένα διαμετακομιστικό κέντρο. Το διαμετακομιστικό κέντρο θα χρειαστεί ανάπτυξη των μεταφορών, διασύνδεση με το βορρά και με το σιδηρόδρομο και οδικά με αναβάθμιση του δικτύου και το αεροδρόμιο. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους και θα έχουμε μια συνολική ανάπτυξη. Είμαι αισιόδοξος, θεωρώ για όλη τη Θράκη, για όλη την περιοχή, έχει αρχίσει να μπαίνει το νερό στα βλάκι, αλλά χρειάζεται από όλους μας πρώτα απ' όλα σοβαρότητα, δηλαδή επιστημονοσύνη. Δηλαδή αυτά τα οποία θα προτείνονται να μπορούν να σταθούν επιστημονικά, να μην είναι απλά λόγια του αέρα, γιατί από αυτά έχουμε χορτάσει και ο λαός, ειδικά από τους πολιτικούς και από την πολιτική τόσα χρόνια, έχει απογοητευτεί, διότι ακούει να πέφτουν
ντουφεκές στον αέρα, να είναι όλα κάποια πυροτεχνήματα ωραία, αλλά να μην στέκουν αυτά τα πράγματα πολλές φορές, να μην στέκουν είτε στην επιστήμη είτε στη λογική. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Πρέπει ό,τι προτείνουμε πια να είναι μετρημένο, να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί και να ξέρουμε σε πόσο χρόνο θα μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί και να αποδώσει. Το μήνυμά σας πάρα πολύ σημαντικό στην Αθήνα και στα αθηναϊκά πολιτικά αυτιά με ψηλές καρέκλες. Και είναι πολύ, είναι προς τιμή σας που τα λέτε αυτά, κύριε Κυλέτση. Και εγώ συνυπογράφω και προσυπογράφω αυτά τα οποία λέτε. Αλλά σιδηρόδρομος κατά πόσο λειτουργεί? Το φυσικό αέριο έχει περάσει, ήσασταν κι εσείς στην τελετή η οποία είχε γίνει στα Ύψαλα για τη διασύνδεση του αγωγού. Αυτό δεν το βλέπουμε όμως να δίνεται φθηνή ενέργεια στις περιοχές από τις οποίες περνάει το φυσικό αέριο. Ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί. Τα λιμάνια ευτυχώς και της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης έχουν πάρει την ρότα τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος τεχνοκράτης, και χαρήκαμε την κουβέντα και τα όσα μας μετέφερε. Θέλω να πω, είπατε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο ίσως, εγώ το ακούω για πρώτη φορά, ίσως λέω, δεν θυμάμαι, προσπαθώ να αναμοχλεύσω τη μνήμη μου να το θυμηθώ. Σε πόσο χρόνο θα γίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε? Αυτό είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης. Και χαίρομαι που το ακούω από εσάς, όπου είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει η σκέψη σας αυτή μέσα στα πορίσματα της Επιτροπής και γενικότερα στις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα παρθούν σε ψηλό και υψηλότερο επίπεδο, υψηλότατο επίπεδο και για την περιοχή. Κύριε Κυλέτση, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, Σωτήρη, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι στον κύριο Βουλευτή. Ο κύριος Κυλέτσης τα είπε πάρα πολύ ωραία. Στοχοθεσία χωρίς χρονοδιάγραμμα είναι άκυρη, όπως και οποιοδήποτε έγγραφο, αν δεν έχει την ημερομηνία επάνω. Λοιπόν, πρέπει να τα κάνουμε. Κύριε Κυλέτση, και τίποτα να μην κάνει αυτή η Επιτροπή, εάν καταφέρει να κάνει βασικές υποδομές, λίγο τις βασικές υποδομές να δούμε, τηλεπικοινωνίες να συμπληρώσω και διαδίκτυο το οποίο δεν υπάρχει, οι υποδομές όλες, δηλαδή οι πόλεις, δεν έχουμε φθηνή ενέργεια. Θα πρέπει να πρημοδοτηθεί η ενέργεια για τους, για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ιδιώτες. Να συνδεθούν οι πόλεις με αέριο, δηλαδή τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα που έχουν κάνει Ευρωπαίος πολίτης. Σε αυτά λίγο θέλω να σταθώ. Δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό, δεν χρειάζομαι περισσότερο, απλά για να κλείσω. Αν εξαιρέσουμε το σιδηρόδρομο, δεν σας άκουσα. Έχει τόσο χρόνο θέλετε, λέω. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν σας ακούω. Λέω ότι αν εξαιρέσουμε το σιδηρόδρομο, όπου δεν ξέρω γιατί για το ελληνικό κράτος δεν υπήρξε τα τελευταία χρόνια σημαντική επιλογή και δεν αναπτύχθηκε, αντιθέτως απαξιώθηκε και έκλεισε, και αυτό είναι για μένα, δεν ξέρω, είναι περίεργο, είναι τραγικό, είναι από κάθε πλευρά, διότι δώσαμε βάρος, γιατί το είχε ανάγκη η χώρα στην ανάπτυξη του οδικού δικτύου, αυτό είναι αλήθεια, που σε πανελλαδικό επίπεδο, και εμάς δόξα τω Θεώ μας βοήθησε η Εγνατία πολύ, αλλά θα έπρεπε παράλληλα να αναπτυχθεί και ο σιδηρόδρομος, ο οποίος είναι το πιο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς. Παρ' όλα αυτά, οι επιλογές ήταν να μην γίνει αυτό. Ο σιδηρόδρομος απαξιώθηκε, παρά το γεγονός μάλιστα ότι ο ΟΣΕ είχε και τεράστια, πανελλαδικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, τεράστια ακίνητη περιουσία. Εκτιμώ ότι θα μπούμε και σε αυτό το κομμάτι με καθυστέρηση όμως, γιατί οι πληροφορίες μου αυτό λένε, με καθυστέρηση. Θα μπούμε όμως και σε αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή και θα προσπαθήσουμε να το εξυγχρονίσουμε και να το αναπτύξουμε. Εκείνο που ήθελα να πω είναι για το φυσικό αέριο. Να σας πω ότι στις αρχές του χρόνου θα ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, και προβλέπεται καταρχήν η διασύνδεση των πρωτεύουσών των νομών, Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Ξάνθης, με φυσικό αέριο, με τα νοικοκυριά.
ήδη παντού η ΔΕΔΑ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, δημιουργεί τις υποδομές προκειμένου να μπορεί από τις αρχές του χρόνου να παρέχει υπηρεσίες. Με την έννοια δηλαδή καταρχήν να γίνονται οι συμβάσεις με τους ενδιαφερόμενους και από εκεί και πέρα να γίνει και το έργο της διασύνδεσης με τα νοικοκυριά. Θα είναι επαναστατικό, θα είναι όπως αντιλαμβάνεστε, θα εξοικονομεί πόρους για τα νοικοκυριά τα ίδια, πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, που χρειαζόμαστε περισσότερο πετρέλαιο για θέρμανση, που χρειαζόμαστε γενικότερα, έχουμε περισσότερο κρύο από άλλες περιοχές της χώρας, θα εξοικονομήσουν και τα νοικοκυριά πολύ χρήμα από αυτή την ιστορία. Αυτό λοιπόν θα γίνει. Και σας διαβεβαιώ γι' αυτό, δεν είναι μία ούτε ευχή, είναι πληροφόρηση, είναι γνώση ότι θα γίνει και θα προχωρήσει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τουλάχιστον μιλώντας και συνοψίζοντας, κλείνοντας, ότι η κυβέρνηση έχει σχεδιασμό για αυτά τα θέματα, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο δημιουργήθηκε και από το οποίο περιμένουμε πολλά χρήματα, που μαζί με το ΕΣΠΑ για την επόμενη περίοδο, τα επόμενα 7 χρόνια είναι περίπου 71 δις, τα οποία θα πάνε σε στοχευμένους τομείς ανάπτυξης. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η κινητή τηλεφωνία, τα δίκτυα κτλ. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται σημαντικό έργο από το Υπουργείο της Ψηφιακής Πολιτικής. Πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση ως το θετικότερο κατ' εμένα βήμα. Ο κύριος Πιερακάκης θα πρέπει να κρατηθεί ως υπουργός για τις επόμενες κυβερνήσεις. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε το έργο της επέκτασης του δικτύου 5G πλέον, της αναβάθμισης, όπου εκεί θα δημιουργηθούν δυνατότητες που δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε αυτή την ώρα. Κάποιοι μιλούσαν ακόμη και για δυνατότητες σε δρόμους να κυκλοφορούν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Αυτό μπορεί να φαίνεται τρελό έτσι όπως το περιγράφω, αλλά θέλοντας να αναδείξω ακριβώς τι δυνατότητες έχει αυτό το πράγμα. Αυτά θα προχωρήσουν. Η χώρα θα κάνει ένα άλμα στα επόμενα χρόνια. Το πακέτο αυτό είναι το μεγαλύτερο που έδωσε ποτέ η Ευρώπη στα κράτη-μέλη για ανάπτυξη. Στο χέρι μας είναι εμείς να δημιουργήσουμε καλή κρατική διοικητική μηχανή που θα βοηθήσει στην απορρόφηση. Διότι ποιο ήταν το πρόβλημα τόσα χρόνια? Δεν ήταν το να φτιάξεις πρόγραμμα, αλλά το να απορροφήσεις τα χρήματα. Εκεί ήμασταν αναποτελεσματικοί. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός ήδη υπάρχει. Πρέπει να σας πω ότι ήμασταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό μάλιστα προχθές επενέθηκε από παράγοντες και αξιωματούχους της Ευρώπης, από τις πρώτες χώρες που καταθέσαμε τον σχεδιασμό μας για τα επόμενα χρόνια, για αυτό το πακέτο. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα γίνουν πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και τις υποδομές, γιατί ένα κομμάτι αφορά έργα κοινωνικής συνοχής εκεί δηλαδή που υστερούμε, που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, όλα αυτά. Ένα κομμάτι αφορά την πράσινη ανάπτυξη, επίσης πολύ σημαντικό, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την ψηφιακή αναβάθμιση γενικά της χώρας και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι το τέταρτο κομμάτι. Αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες όπως έχουν παρουσιαστεί από την κυβέρνηση. Πιστεύω πάμε με σχεδιασμό, θα υπάρχουν τα χρήματα, αρκεί να υπάρχουν και οι μηχανισμοί εκείνοι, οι διοικητικοί εννοώ μηχανισμοί, που θα είναι ευέλικτοι, αποτελεσματικοί, τεχνοκρατικής αντίληψης, με γνώση που θα μπορούν να αποδώσουν έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να υλοποιηθούν και τα χρήματα να απορροφηθούν. Και να ρίξουμε μία ματιά στην αξιοκρατία. Συγγνώμη, Βαγγέλη, ήθελες να πάρεις το λόγο. Ναι, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω, αγαπητέ βουλευτή Εύρου, κύριε Σταύρο και Λέτσι, ότι ο δρόμος για την υγεία, για την επαρκή, αν θέλετε, επάνδρωση, στελέχωση, αλλά και υλικοτεχνική υποδομή, μάλλον θα είναι μακρύς. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, αγαπητέ Σταύρο, ότι πέντε μήνες με τυρανάν για κάτι, το οποίο είναι απαράδεκτο να συμβαίνει εδώ. Και εξακολουθεί να συμβαίνει όμως. Και μιλάω εξιδίων.
τα λότρια. Δυστυχώς θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να ενσκύψουν σε κάποια προβλήματα, γιατί ετάχθησαν για αυτούς τους λόγους. Διαφορετικά, αν δεν τους βγαίνει, μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορεί όμως να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και φανταστείτε να συμβαίνει 5 μήνες αυτό σε μένα, φανταστείτε ένας άλλος πολίτης που δεν έχει την δυνατότητα να μιλήσει, που δεν έχει φωνή να διεκδικήσει, που δεν έχει άκρες να τραβήξει, τι περνάει. Αυτό είναι το θέμα της καθημερινότητας και θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, αν θέλετε, με άλλο μάτι. Ίσως πιο ανθρώπινο. Συμφωνώ. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμη στον τομέα της υγείας. Η πανδημία ανέδειξε τις αδυναμίες του συστήματος υγείας. Πρέπει να πω ότι ενώ επίπεδο επιδομών, και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από πλευράς τηριακής εννοώ, έχουμε προχωρήσει αρκετά, δεν έχουμε προχωρήσει τόσο όσο θα έπρεπε σε επίπεδο της ενίσχυσης από προσωπικό, από δυναμικό ανθρώπινο, και έτσι αναγκαστήκαμε και στη φάση της πανδημίας, όπως ξέρετε, να κάνουμε και κάποιες προσλήψεις περίπου 7.000 ανθρώπων σε όλο το κομμάτι της υγείας. Μεταξύ αυτών οι περισσότεροι, νομίζω οι 4.000, είναι νοσηλευτές και βέβαια γιατροί και άλλες ειδικότητες που χρειαζόταν, που ήταν απαραίτητοι σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι η πανδημία μόλις κλείσει, και είμαι αισιόδοξος κάποια στιγμή αφού έχουμε το εμβόλιο, αφού βρεθεί και ίσως και κάποιο φάρμακο, θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Θα μας κάνει σκότερους σε ό,τι αφορά το κομμάτι οργάνωσης του συστήματος υγείας, και εκεί αφού βρούμε τις ελλείψεις και τα τραύματα που υπάρχουν, θα πρέπει σίγουρα να τις καλύψουμε και να τα επουλώσουμε. Κύριε Κελέτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε... Εγώ ευχαριστώ. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σας και με τους δύο, και εύχομαι και ελπίζω να την επαναλάβουμε όποτε θέλετε ξανά. Να ξαναέρθετε κοντά μας με άλλη θεματολογική συζήτηση, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Εμείς έχουμε ανοιχτά... Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Εμείς έχουμε ανοιχτά καλά Χριστούγεννα και τις κάμερες σε φωνές, οι οποίες πραγματικά διακονούν την κοινωνία, η οποία τους τιμά με την ψήφο. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, αγαπητέ Σταύρο Κελέτση, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και έχουν και την ανάλογη επιστημοσύνη, όπως ο αγαπητός. Και ελπίζω να μας έχει ο Θεός καλά, γερούς, δυνατούς, και να έχουμε να πούμε πράγματα θετικά για αυτές τις περιοχές και για τους Έλληνες οι οποίοι διαβιούν εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά και για τους Έλληνες οι οποίοι διακονούν τον ελληνισμό και την Ελλάδα και εκτός συνόρων. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές. Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο, να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Να είστε υγιείς. Σταύρος Κελέτσης, βουλευτής Εύρου, ένας άνθρωπος ο οποίος μάχεται μέσα με πεζοδρόμιο-πεζοδρόμιο, δρόμο-δρόμο, σπίτι-σπίτι, και καταγράφει, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα όχι μόνο της εκλογικής του περιφέρειας, που είναι ο νομός Εύρου, άλλωστε είναι και πολύ μεγάλος νομός. Αυτός σε άλλες των περιπτώσεων μπορεί να ήταν και 2, ίσως και 3 νομοί, σε έκταση τουλάχιστον. Σε πληθυσμό ακόμα κρατάει σχετικά καλά σε σχέση με κάποιους άλλους νομούς, κάποιες άλλες περιφερειακές ή αντιπεριφερειακές ενότητες, να χρησιμοποιούμε και σύγχρονες εκφράσεις, αγαπητέ Σωτήρη. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να τα μαθαίνουμε. Γιατί γελάς? Γελάω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ από ευαρέσκεια. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, Ευαγγέλιο, ο λόγος, γιατί ήταν και διαφορετικός και χρήσιμος. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, ο τηλεθεατής μας που ακούει αυτή την πολύ ωραία εκπομπή σου μαθαίνει και κάτι.